Η ελληνοτουρκική κρίση έβαλε πλώρη σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είδαμε, με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο Σάββας Καλεντερίδης, αξιωματικός εναποστρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής, θα μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε τα όσα συμβαίνουν για πέμπτη μέρα στο Αιγαίο. Να πάμε κοντά του. Καλησπέρα, κύριε Καλεντερίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Θέλω να αρχίσω με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Να μας πείτε, κατά τη γνώμη σας, κατά πόσο κινητοποιήθηκε η ευρωπαϊκή διπλωματία. Γιατί βλέπουμε ότι, ναι μεν, 27 Υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την απόλυτη στήριξη προς την Ελλάδα. Ωστόσο, ήταν μόνο σε ελεκτικό επίπεδο και πάμε για 28 Αυγούστου, που θα συζητηθούν οι κυρώσεις για την Τουρκία. Ναι, νομίζω ότι το τι θα συνέβαινε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών μας έδωσε μια πρόγευση ο κύριος Μπορέλ, ο οποίος και όντας στη Λιβύη, αλλά και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις με τις οποίες απέφευγε να καταδικάσει ανοιχτά την Τουρκία. Νομίζω ότι η θέση της Γερμανίας είναι καθοριστική. Είδα την θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος είπε διάλογο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν βάλει κόκκινες γραμμές, το τουρκολιβικό μνημόνιο, τη γαλάζια πατρίδα, την Κύπρο, δηλαδή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο, την αποστρατικοποίηση των νησιών, μίλησαν μέχρι και για γενοκτονία που έκαναν οι Έλληνες στην Κρήτη, στους μουσουλμάνους της Κρήτης, ότι μετά από όλα αυτά να λέει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, που γνωρίζουμε ότι η θέση του και η άποψή του έχει βαρύνουσα σημασία, συμπαρασέρνει στην ουσία όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον ένας εμπεγμός και είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Εξωτερικών της ισχυρότερης ευρωπαϊκής χώρας και της προεδρεύουσας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητάει διάλογο με μια χώρα που δεν αναγνωρίζει ένα πλήρες μέλος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη, πώς θα πείσουμε τους εταίρους ότι δεν μπορούμε να πάμε σε διάλογο με την Τουρκία που τα θέλει όπως τα θέλει, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της? Ακούστε, αυτό που έγινε στην Ανατολική Μεσόγειο και με την Κύπρο. Με την Κύπρο είχε συμφωνήσει η Ελλάδα και η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαμε συμφωνήσει να μην στρατιωτικοποιήσουμε την κρίση. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν μια σωστή επιλογή, και αν δεν υπήρχε το ζήτημα που προέκυψε με τον κορονοϊό και την μείωση των τιμών των πετρελαίων, θεωρώ ότι η διαχείριση αυτής της κρίσης, ασχέτως με τις κινήσεις που έκανε η Τουρκία, ότι ήταν σωστή και είχε και καλά αποτελέσματα. Τώρα όμως η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί. Η Τουρκία έχει εισβάλει πλέον σε μια εκτεταμένη περιοχή που αποτελείται κατά 25% από την Κυπριακή ΑΟΣ και κατά το υπόλοιπο 75% είναι πάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όπως είπατε και εσείς, πέμπτη μέρα αλωνίζει το τουρκικό ερευνητικό πλοίο. Υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων από πλευράς Τουρκίας. Έχουμε περίπου 13 πολεμικά σκάφη στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Ρουτς Ρέις και άλλα 15 στη Ρόδο και στην Κάρπαθο, δηλαδή συγκέντρωση Τουρκία όλων τον στόλο της σε αυτήν την περιοχή, παραβιάζει βάναυσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, και πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά, αυτό που θα έπρεπε να συζητηθεί σήμερα και να αποφασιστεί θα ήταν, έπρεπε να είναι οι κυρώσεις και να αφήσουν ένα παράθυρο ανοιχτό για διάλογο μόνο στην περίπτωση που η Τουρκία συμμορφωνόταν. Δηλαδή, και υπό το φόβο της υλοποίησης των κυρώσεων, η Τουρκία να έκανε βήματα πίσω για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πεδίο πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με την Τουρκία. Κύριε Καλεντερίδη, θέλω να σας πω και σε ένα άλλο ζήτημα. Αν το επόμενο βήμα, πιστεύετε, της Άγκυρας θα έχει να κάνει με το άνοιγμα Αβαροσίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται και στο απόγειο των προκλήσεων η Τουρκία, θα εκμεταλλευτεί ίσως και την νεκρή περίοδο συνομιλιών για το Κυπριακό και θα γίνει ένα τέτοιο βήμα για επικισμό της πόλης εντός του 20? Χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να σας δώσω. Ξέρω πάντως πολύ καλά, όπως γνωρίζει και η Κύπρος, ότι γίνονται έντονες διεργασίες. Έχουν ξεσηκώσει, ανοίξει τα παλιά τα συρτάρια και προσπαθούν να βρουν το κτηματολόγιο το Οθωμανικό και να νεκραναστήσουν ιδιοκτησίες που δεν υπάρχουν πλέον. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτό είναι ένα διπλωματικό χαρτί της Τουρκίας,
θα το παίξει σε αυτόν τον μαραθώνιο των προκλήσεων μέχρι να καταλήξουμε κάπου. Ακούστε, αυτό που πρέπει να ξαναδούμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι μια λέξη που λέγεται αποτροπή. Μέχρι στιγμής, παρότι η Ελλάδα χρησιμοποίησε το δόγμα της αποτροπής και λειτουργήσε στο θέμα της αποτροπής, της εισβολής αλλοδαπών, κυρίως στον Εύρο αλλά και στα νησιά, στο ζήτημα του Roots Race, το δόγμα της αποτροπής δεν είχε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους, αυτό είναι και το σημερινό μου άρθρο στη Δημοκρατία και στην ιστοσελίδα Εμφογνώμων Πολιτικά, θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπους να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας και της Κύπρου και τότε θα μπορούμε να προσδοκούμε αποτελέσματα. Θα ήθελα δε να πω ότι σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να βοηθήσουν και να λειτουργήσουν και οι συμμαχίες, οι συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας, στρατηγικής συνεργασίας με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η καθοριστική σημασία, θέλω να πιστεύω, συμφωνία που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη Γαλλία και πιστεύω να γίνει αυτό και με την Ελληνική Δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Κύριε Καλεντερίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή Παναγιά. Χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό, χρόνια σε όλη πολλά την Ορθοδοξία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.